και θα σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Με επιστρέφουμε. Την προϋπόθεση της συνένεσης, βέβαια. Εδώ το είναι είπε, για το, τη συναρχή. Ήταν σαν να λέγαμε αυτού να του το επιβάλλει. Δηλαδή με το ζόρι να του δώσει τα φάρμακα. Και τώρα μιλάμε, βέβαια. Τέλος πάντων, ας επιστρέφουμε στην Άντζελα και τη φίλη της τώρα. Πάμε εκεί, λοιπόν. Αυτό ήταν, μας το είχες δείξει, το είχαμε καταλάβει και υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον. Πραγματικά και εμένα με κάλεσε. Εγώ τώρα. Να τους πω κάτι, Γιώργο μου, γιατί έχουν δυσκολευτεί πολύ, χωρίς λόγο. Αυτή η εφαρμογή είναι πολύ απλή και είναι δωρεάν. Το είπαμε αυτό. Εκτός το ότι είναι πολύ απλή και πολύ δωρεάν, είναι μια εφαρμογή που απλώς πρέπει να έχεις ανοιχτά δεδομένα στο κινητό του παιδιού. Αν δεν έχεις ανοιχτά δεδομένα στο κινητό του παιδιού, δεν επικοινωνεί με την εφαρμογή. Εντάξει. Οπότε να του πούμε για τους γονείς που με πήραν τηλέφωνο και δεν τα κατάφεραν, αλλά περισσότεροι το βρήκανε μετά μόνοι τους, ότι απλώς ανοίγεις τα δεδομένα στο παιδί. Αν δεν τα έχεις ανοιχτά. Ή να υπάρχει WiFi, ναι. Ξέρεις, ή να είναι ανοιχτά ζημιά, τα δεδομένα. Τώρα, ανοιχτά τα δεδομένα. Εδώ κάναμε δοκιμή. Ναι. Στο γραφείο με συναδέλφους. Και την πάτησα. Γιατί έχω μία συνάδελφο που με παρακολουθεί και, έχω εγώ, και εγώ την παρακολουθώ. Γιατί είναι με συνένεση και ξέρω πού βρίσκεται να πάει, θα το σβήσουμε. Σήμερα θα το σβήσουμε. Γιατί παραβιάζουμε και προσωπικά δεδομένα. Μπορείς να κάνεις διάλειμμα για 5 λεπτά. Για μισή ώρα. Δεν μου λες τώρα. Άλλα φίλτρα που μπορούν οι γονείς να βάλουν στο κινητό του παιδιού, ποια είναι, Νίκο? Έχουμε, λοιπόν. Και εγώ θα γίνω συγκεκριμένος, επειδή με τα παιδιά μου είχα πρόβλημα και φοβόμουν πάντα. Πώς μπορώ εγώ να ελέγξω που μπαίνει το παιδί μου? Ορίστε, πάρα πολύ εύκολα θα σας απαντήσω. Θα μας με δύο κιόλας. Λέξεις. Σας δείχνουμε κιόλας. Family Link το λένε. Το βλέπετε το Family Link? Τα παιδιά. Το Family Link είναι προϊόν της Google. Δεν το κάνει οποιοδήποτε. Είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό που βλέπετε, που έχω το παιδί. Ναι. Και από κάτω έχω τις συσκευές του παιδιού. Και μου λέει. Πότε μπήκε στα Windows η Άντζελα? 4 μέρες πριν. Γιατί είναι στο σχολείο και αυτές τις μέρες δεν ανοίγουμε υπολογιστή. Χθες το iPhone. Χθες όμως ήταν online στο iPhone. Αν το πατήσω, θα δω και πληροφορίες. Εάν συνεχίσω και μπω μέσα, μπορώ να ελέγξω και τι κάνει μέσα στη συσκευή. Τι είδους πληροφορίες, δηλαδή με ποιους μίλησε. Με ποιες συσκευές συνδέεται. Ποιες ιστοσελίδες βλέπει. Πού σερφάρει. Τι λέξεις κλειδιά ψάχνει. Όλα αυτά μπορώ να τα δω. Πώς? Με το Family Link από τη μία πλευρά της Google και με το Parental Control που δίνει η Apple. Λίγο το οποίο ερώτηση. Είναι πολύ εσύ σημαντικό. Εσύ παρακολουθείς που μπαίνει. Ναι. Περίπτωση φίλτρου που να μην μπορεί να μπει. Δηλαδή να την αποκλείσω από κάποια site. Να την αποκλείσω από κάποιες εφαρμογές. Ναι. Μπορώ. Μπορείς εκ των προτέρων. Απευθείας από το Chrome, από το browser. Δηλαδή θες τα μας ελληνικά, σε παρακαλώ. Ελληνικά. Απλά. Όχι με τη γλώσσα που κατάλαβες στο browser εσύ. Μπαίνει το παιδί να σερφάρει. Λοιπόν, μπαίνει το παιδί να σερφάρει. Με το που μπαίνει, Γιώργο μου, να σερφάρει, χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα. Εγώ ελέγχω τα πάντα από το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, μπαίνω μέσα και λέω: το παιδί είναι ανήλικο. Δηλώνω ότι το παιδί είναι ανήλικο. Άρα και δεν μπορεί να μπει. Πρόσβαση. Δεν μπορεί να μπει εξ ορισμού. Δεν μπορεί να μπει. Σε οποιοδήποτε site αυτά των γνωριμιών. Σε οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να μπει. Και αυτό λειτουργεί προληπτικά για όλα τα site αυτά. Για όλα, αλλά θα σου πω που είναι το πρόβλημα. Στο γονιό. Δηλαδή, ο γονιός δεν θέλει να του γκρινιάζει το παιδί ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Να κάνει κάτι, να μπει σε ένα απαγορευμένο site. Πρόσεξε, δεν θα του πει απαγορευμένο site, θα του πει μπαμπά, προσπαθώ να δω ένα βίντεο στο YouTube. Και δεν με αφήνει, δεν γιατί με μου έχει βάλει γονικό έλεγχο. Και αρχίζει γκρίνια. Εκεί πρέπει οι γονείς να είμαστε σίγουροι, Μαρία, και σταθεροί. Τελευταία ερώτηση, γιατί μας το έχουν στείλει πάρα πολύ αυτό. Πες ότι είμαι εγώ η μαμά και συνειδητοποιώ, πέφτει κάτι στην αντίληψή μου περίεργο, ότι το παιδί μου συνομιλεί με ένα περίεργο λογαριασμό που δεν μου πολυγεμίζει και το μάτι, που θεωρώ ότι μπορεί να είναι και κάποιος επικίνδυνος πίσω από αυτό. Ναι. Εκεί τι κάνει η μαμά και ο μπαμπάς? Όταν συμβαίνει αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να ρυθμίσουμε, παράλληλα πρέπει να δείχνουμε θα και στις διαδέσμες τι κάνουμε. Απευθείας, για να το δούμε εδώ, αυτό που δείχνει να το δείτε. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Μπορώ να δω μέσω του υπολογιστή της και αφού μπω μέσα, που, με ποιους έχει επαφές και τι διαδρομή έκανε. Και όχι μόνο μέσα από αυτή την εφαρμογή, αλλά και από την άλλη που δείξαμε. Γιατί? Γιατί εδώ μπορεί να δείξει το πρόγραμμά της και να δείξει όλη τη διαδρομή που έκανε, πού πήγε, πού συναντήθηκε, με ποιους συνδέθηκε. Μάλιστα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Πώς θα το κάνουμε αυτό που λέει η Μαρία? Μπαίνεις μέσα στο ιστορικό του προγράμματος και σου δείχνει όλες τις... ό,τι έχει κάνει το παιδί. Με ποιους έχει μιλήσει. Με ποιους έχει μιλήσει. Και αυτό το βλέπεις με δύο ψηφιακούς βοηθούς. Το Google Family Link και το Apple Parental Control. Άκου, το γονικό έλεγχο της Apple. Άκου τι θα κάνουμε. Θα μας έρχεσαι μια φορά την εβδομάδα εδώ.
Με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη. Ναι. Ό,τι απορίες έχετε πάνω σε αυτά τα οποία λέμε, ναι. Ο Νίκος, όλα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα μας δίνει απαντήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ στο πρόσωπο και στη φωνή των τηλεθεατών και τηλεθεατριών σου που τόσα χρόνια είσαι κοντά τους. Να σε καλά. Γεια σου, Νίκο. Για και καλά. Που ενισχύομαι με πρόσωπα όπως η Μαρία. Χαιρετισμού στην Άντζελα. Προσωρινά. Ακούω τα καλύτερα λόγια και για σένα, Γιώργο μου, χρόνια, αλλά και για τη Μαρία. Γιατί τη Μαρία έχω την τιμή και τη χαρά να την ξέρω από το Sky. Γιατί το από μωρό, πες. Sky ήταν το κανάλι που δίνουμε πριν. 2008 με 2010, εγώ έκανα ραδιόφωνο το ZOIGR στο Sky. Οπότε ήμασταν κοντά. Θα είμαστε κοντά μαζί. Κάθε εβδομάδα μια φορά. Ό,τι απορίες έχετε για το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να προφυλάξουμε τα παιδιά μας, αλλά και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, αν θέλετε, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή λοιπόν, συνέχεια. Να πάμε τώρα στα εθνικά μας θέματα. Πάμε απευθείας στα εθνικά μας θέματα. Γιατί πρώτα θα υποδεχθούμε, μέχρι να φύγει ο Νίκος, για να μην έχουμε χωροταξικά προβλήματα, τον κύριο Δεσποτόπουλο και τη δική μας την Άννα Ανδρέου. Καλώς τους. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο. Α, τον έχουμε και τον κύριο Καμπά. Καλημέρα.